Τώρα, υπάρχει φως στη διπλωματική προσπάθεια ή είμαστε πιο κοντά στο ατύχημα? Όχι, νομίζω πως μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο σκοτάδι. Είναι ανησυχητικές οι νυχτερινές δηλώσεις από τις ρωσόφωνες διοικήσεις στην Ανατολική Ουκρανία. Λένε, διαπιστώνουν, παρατηρούν ότι όλος ο εξοπλισμός που στέλνεται από τη Δύση στο Κίεβο υποτίθεται για να προστατεύσει το Κίεβο από την ρωσική επίθεση, έχει συγκεντρωθεί στη διαχωριστική γραμμή της ανακοχής βάσει των συμφωνιών του Μίνσκ. Θυμίζουμε ότι αυτές οι συμφωνίες υπεγράφησαν το 2014 και στις αρχές του 2015. Υποτίθεται ότι υποστηρίζονται από όλες τις ξένες δυνάμεις. Εγγυητές είναι η Γαλλία, η Γερμανία και η Ρωσία, και η Ουκρανία έχει αποδεχτεί ότι θα παραχωρήσει ειδικό καθεστώς αυτονομίας αυτές τις δύο περιοχές. Όμως εδώ και χρόνια πλέον, από το 18 περίπου, έχουν στο Κίεβο ανακηρύξει μια νέα πολιτική ότι πρέπει να ανακαταληφθούν αυτές οι περιοχές, ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η Συμφωνία του Μίνσκ, και άρα ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι να εισβάλλουν σε αυτές τις δύο περιοχές. Οι ρωσόφωνοι λένε ότι παρατηρούν μέχρι στιγμής με τις δικές τους καταγραφές ότι υπάρχουν συγκεντρωμένοι σε αυτή τη γραμμή της ανακοχής περίπου 120.000 Ουκρανοί στρατιώτες έτοιμοι να επιχειρήσουν την ρεβάνς της ανακατάληψης των δύο επαρχιών. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο δηλαδή, οπότε καταλαβαίνουμε ποια είναι η ουσία αυτής της αντιπαράθεσης στον εμφύλιο. Η Δύση τυπικά, από ό,τι φαίνεται, λέει ότι θα έπρεπε κανονικά να τηρηθούν οι συμφωνίες του Μίνσκ. Πρακτικά στέλνει όπλα στην Ουκρανία και όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό ερμηνεύεται από τους Ουκρανούς ως μια ενθάρρυνση για να πραγματοποιήσουν αυτό που είτε θα είναι ατύχημα είτε θα είναι απονενοημένο διάβημα. Το Κίεβο φαίνεται πως έτσι αντιλαμβάνεται την στήριξη της Δύσης, και όλοι καταλαβαίνουμε ότι αν τελικά αυτό επιχειρηθεί θα χυθεί ξανά στο κέντρο της Ευρώπης πολύ αίμα, γιατί οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή αυτή θα κάνουν το παν για να υπερασπιστούν τις περιοχές τους. Είναι περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν στην επαρχία κάποτε της Ουκρανίας εντός της Σοβιετικής Ένωσης μόλις τον 20ο αιώνα. Για όλο το προηγούμενο διάστημα οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καν ρωσόφωνοι που τους λέμε δηλαδή. Είναι Ρώσοι, όπως ακριβώς είναι Ρώσοι και στην Κριμαία. Αυτούς τους ανθρώπους ο ίδιος ο Πούτιν χθες είπε ότι παρέλαβαν έναν ρωσικό κόσμο οι Ρώσοι που δεν μπορούν να τον μειώσουν. Πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να τον δυναμώσουν. Άρα η Ρωσία θα κάνει το πάνω, όπως έκανε και το 2014, για να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Να μην σκοτωθούν, να μην γίνει δηλαδή ό,τι έγινε το 2014, όταν στρατός και αεροπορία από το Κίεβο ξεκίνησαν και άρχισαν να χτυπούν κατοικημένες περιοχές. Το τραγικό της ιστορίας είναι ότι όλες οι προηγούμενες παρόμοιες αντιπαραθέσεις είχαν ξεκινήσει είτε τη νύχτα είτε τις ημέρες μιας Ολυμπιάδας. Το 2008 η Γεωργία, τότε με εκείνον τον ημίτρελο, συγγνώμη, Σακασβίλη, εκείνον τον απίστευτο τύπο, ο οποίος διέταζε, βγήκε σε διάγγελμα, το λέω γιατί τα έζησα, και μετά από μερικές μέρες βρέθηκα στην Νότια Οσετία. Είναι ένας άνθρωπος που το βράδυ, τη νύχτα, διαβεβαίωνε τον πληθυσμό ότι δεν θα γίνει τίποτα, θα δούμε όλοι μαζί αύριο ήρεμα την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008, τότε πάλι στο Πεκίνο. Και μετά από λίγες ώρες διέταζε την επίθεση του στρατού του. Πρώτο θύμα ήταν ένα φυλάκιο Ρώσων και Ανόκρανων, ένα ρωσικό ειρηνευτικό δηλαδή φυλάκιο, και μετά εισέβαλε κανονικά στην πρωτεύουσα της Νότιος Οσετίας, του Τσχινβάλι. Όλα τα δυτικά μέσα ενημέρωσης τότε έλεγαν ότι η Ρωσία εισέβαλε στη Γεωργία. Η Ρωσία έστειλε στρατό και σταμάτησε τους Γεωργιανούς για να μην σφάξουν όλους τους Νότιους Οσέτιους. Μετά από λίγο ισορρόπησαν κάπως τα πράγματα, το λέω γιατί και εγώ τότε ήμουν εκεί και μου έλεγαν από το κοντρόλ του καναλιού που δούλευα τότε ότι μα ξέρεις, το BBC, τα μεγάλα δυτικά μέσα λένε ότι η Ρωσία εισέβαλε. Και εγώ ήμουν εκεί και έβλεπα
ότι ο πληθυσμός του Τσικινβάλη της Νότιος Οσετίας τρώει γεωργιανές βόμβες. Κανονικά τα ίδια έλεγε και ο πληθυσμός, ο οποίος δεν ήθελε να ζει υπό την Γεωργία. Είναι άλλος λαός. Φοβάμαι λοιπόν ότι κάτι παρόμοιο ενδεχομένως να επιχειρηθεί και τώρα. Ο Πούτιν αύριο συναντά τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι, στο Πεκίνο. Είναι η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και μακάρι αυτή η απόπειρα διπλωματικής, πολιτικής και με τη στρατιωτική παρουσία αποτροπής να αποτρέψει τους ακραίους Ουκρανούς να εισβάλλουν με στρατιωτικό τρόπο, να επιλύσουν μια κρίση, έναν εμφύλιο που όλοι υποτίθεται, όλες οι δυτικές πρωτεύουσες έχουν συμφωνήσει ότι δεν λύνεται με στρατιωτικά μέσα, πρέπει να λυθεί με διπλωματικά και πολιτικά. Και αναζητείται αυτός ο ηγέτης και στην Ευρώπη κυρίως, που θα μπορέσει να έχει μια επαφή με τον Πούτιν. Ο κύριος Σόλτς πάντως, ο Γερμανός καγκελάριος, ανακοίνωσε, μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα, ότι θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες, έτσι κατάλαβα, στην Ρωσία και θα έχει συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.